Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Στράτο Ευγενίου, τον ισχυρό άνδρα της Τρίγλιας, ο οποίος από το πρωί σήμερα, κύριε Ευγενίου, γίνεται δέκτης αυτής της προσπάθειας της κατάληξής της, έτσι. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Χρήστατο Τσαλτίδης, Κώστας Κούσης, για να ξέρετε και με ποιους μιλάτε. Εμείς έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε, κύριε Στράτο. Ελπίζω να είστε καλά και γερός και δυνατός. Εμείς θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Έτσι πως πάνε τα πράγματα, ναι. Νομίζω όμως πρώτη φορά θα τα πούμε μαζί. Αν δεν κάνω, δεν λέω πού, αλλά μάλλον μαζί θα είμαστε κάπου τώρα εδώ προ κοντά, σωστά? Άντε πάλι. Θα δούμε, ναι, ακριβώς. Θα δούμε. Είμαι ενημερωμένος. Λοιπόν. Ναι. Πάντως, το καλό είναι αυτό που λέγαμε με τον Κώστα πριν σε σχέση με τον Ηρακλή. Και να πούμε ένα μπράβο και στην ομάδα της Τρίγλιας. Γιατί πραγματικά βοηθάει ώστε να βρεθεί ο Ηρακλής και πάλι σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και νομίζω ότι το θέλατε κι εσείς, οι άνθρωποι της Τρίγλιας, ενώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να βοηθήσετε τον Ηρακλή. Με τη στάση σας. Με τη στάση, ναι. Παιδιά, θα σας πω κάτι, έτσι, να μην κρυβόμαστε. Εμάς η προτεραιότητά μας ήταν η Τρίγλια σαν Τρίγλια. Δηλαδή να κατέβει η Τρίγλια σαν Τρίγλια. Ναι. Δυστυχώς όμως σε ένα χωριό που είναι 3-4 χιλιάδες κόσμο, αυτό είναι, ειδικά με τα μπάτζετ τώρα που χρειάζονται και με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, εμάς μας αποπλήουν από τέτοιες ιστορίες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν χρειάζεται να έχεις ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 350.000 και 150.000 πρέπει να έχεις εγγυητική επιστολή για συμμετοχή. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά αποκλείουν κάποια μικρά μέρη, εκτός αν υπάρχει κάποιο σχήμα το οποίο μπορεί να αναλάβει και να δει πως θα κατεβάσει μια ομάδα έτσι ώστε να μπορέσει να, ναι, να είναι σωστή και συνεπής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να επεκταθώ. Πρέπει να δούνε και άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά θέματα. Με τον Ηρακλή πάντως τελείωσε η πρώτη προσπάθεια, τέλος πάντων η εγγυητική, αυτό το τίμημα τελειώσαμε. Η προϋπόθεση, παιδιά, ήταν να κατατεθούν τα χρήματα για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής. Ωραία. Έτσι. Ναι. Και σήμερα τα δεδομένα ήταν δύο. Ή τα κατέθετα εγώ και η ομάδα έμενε στην Τρίγλια. Ναι. Ή θα τα κατέθετε ο Ηρακλής με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα κατέβει, θα γίνει Ηρακλής. Μέχρι σήμερα, εμένα αυτά τα χρήματα, δηλαδή, που είναι για την εγγυητική, έχουν κατατεθεί, έχουν δεσμευθεί στο λογαριασμό. Ωραία. Έτσι να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή μέχρι την Πέμπτη το αργότερο που είναι, και κάνουμε αγώνα δρόμου γι' αυτό, για τη συμμετοχή της ομάδας στη Super League 2. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ηρακλής κατέθεσε αυτά τα χρήματα, οι άνθρωποι του Ηρακλή, όπως καταλαβαίνετε, έχει τεθεί πλέον σε κίνηση, συμφωνία, ενεργοποιήθηκε η συμφωνία. Ωραία. Η οποία έχουμε κάνει για τη μεταφορά της ομάδος από Τρίγλια σε Ηρακλής. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στάδια τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, έτσι, αυτό είναι, ναι, το πρώτο στάδιο, ναι, βασικό, έτσι ώστε να μην χάσουμε τις ημερομηνίες. Τώρα υπάρχουν και μεταξύ μας συμφωνίες, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν και να δούμε πώς θα πάμε. Είναι πάντως σημαντικό για το ότι ο Ηρακλής μπόρεσε σε λίγες ημέρες, σε λίγα 24 ώρα, κύριε Ευγενίου, ναι, όντως, να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, ο κόσμος όλος. Είναι συγκινητικό αυτό που έγινε, έτσι, σε 2-3 μέρες. Για να είμαι ειλικρινής, Παρασκευή μεσημέρι προς απόγευμα είπαμε ότι χρειάζονται, γιατί μας είχαν φέρει τα 50 χιλιάρικα ήδη, ναι, ότι χρειαζόμαστε 100 χιλιάρικα και πρέπει να τα έχουμε το αργότερο την Τρίτη το πρωί, γιατί πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 2 μέρες. Και οι 2 μέρες είναι αμφίβολο, έτσι, για την έκδοση της εγγυητικής. Και όντως μέσα σε, δηλαδή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, σε μία μέρα στην ουσία, δηλαδή εργάσιμη, φέρανε 100 χιλιάρικα. Αυτό είναι... Και μιλάμε αυτό που είπατε σε μια μέρα εργάσιμη, έτσι, Παρασκευή μεσημέρι, μετά είχαμε Σαββατοκύριακο, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Ακριβώς, καλοκαίρι, ναι, Σαββατοκύριακο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει κάτι, δείχνει μια προθυμία να κάνει κάτι, να γίνει κάτι. Ναι. Ο κόσμος του Ηρακλή θέλει να συμμετέχει. Είναι σημαντικό. Εσείς με την εμπειρία σας, κύριε Ευγενίου, θα βοηθήσετε το εγχείρημα με τις γνώσεις σας, γιατί είστε παράγοντας
Μπαρουτοκαπνισμένος, πώς το λέμε, περπατημένος στην πιάτσα. Στον Άρη τον θέλουμε τον Ευγενίο, άστον τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή τώρα θα είναι. Χρήσατε, πάνω από όλα τρίγλια είμαστε. Ναι, εντάξει, εννοείται. Έχει πληρώσει ο άνθρωπος τον Άρη, αυτό το λέει. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εγώ από τη στιγμή που θα πάρω αυτά που είναι να πάρω, μάλλον η τρίγλια θα πάρει αυτά που είναι να πάρει, για να μην, γιατί... Ναι, ναι. Μιλάμε για το σύλλογο. Η τρίγλια δεν μπορεί να μείνει χωρίς ομάδα. Έτσι, σωστά. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι, παραλάβαμε κάτι, δεν θα αφήσουμε το χάος πίσω. Πρέπει να τουλάχιστον η ομάδα να φτάσει εκεί που την είχαμε παραλάβει. Ναι. Έτσι, βέβαια, έχουμε φτιάξει εγκαταστάσεις, έχουμε φτιάξει πράγματα που αν πάτε σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, έτσι. Τέτοια γήπεδα και τέτοιες εγκαταστάσεις. Και αυτά γίνανε από εμάς όλα. Ναι. Στο εγχείρημα αυτό του Ηρακλή θα είστε παρόν, θα βοηθήσετε με τις γνώσεις σας, με την εμπειρία σας. Δεν νομίζω να θέλουν πνεύμα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Καλά, πάνω. Σίγουρα, ναι, αλλά εντάξει. Έτσι, και μια κουβέντα. Είναι κάποιον που μπορεί να τους πουλάει πνεύμα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσα να βοηθήσει. Να βοηθήσω και βέβαια θα είμαι εκεί, δεν θα είμαι μακριά. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Γιατί 4 χρόνια προσπάθεια κάναμε, δεν μπορούμε να την πετάξουμε. Και γι' αυτό σας έλεγα ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα που θέλουμε, που ήθελα εγώ, είναι και η βιωσιμότητα της ομάδας. Δεν μου αρκεί το να γίνει Ηρακλής ή οτιδήποτε άλλο σημασία μπορεί να έχει. Εμένα κάτι που με ενδιαφέρει πιο πολύ και σε κάθε συνάντηση που κάνω με τους ανθρώπους στο Ηρακλή, είναι η βιωσιμότητα της ομάδας. Η επόμενη μέρα. Το συμβούλιο τώρα που θα γίνει θα έχει και η Τρίγλια εκπρόσωπο. Για να ελέγχει ακριβώς αυτή την κατάσταση που περιγράφεται. Εάν δεν γίνει η εξόφληση μέσα στο καλοκαίρι, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα έχει την πλειοψηφία η Τρίγλια. Θα γίνει. Για να μπορεί να το ελέγχει, δηλαδή την κατάσταση, ναι. Okay. Φυσιολογικό. Να ξέρουμε να είμαστε στα πλαίσια που μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Να μην βρεθούμε ξαφνικά κάπου αλλού. Έδρα, πού θα έχει η ομάδα. Από όσο καταλαβαίνω, ζητάνε το Καρφατζόγλιο. Τώρα, αν το καταφέρουν, φαντάζομαι, στο Καρφατζόγλιο. Εάν δεν είναι το Καρφατζόγλιο. Ζητήθηκε σήμερα το Καφτατζόγλιο και δόθηκε ήδη έτοιμα στην Επιτροπή. Ακριβώς. Δεύτερη έδρα θα είναι Τρίγλια. Α, δεύτερη έδρα είναι Τρίγλια. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να τα πούμε, κύριε Ευγενίου, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ευγενίου.